Φίλοι μας, χαίρετε. Το 2023 είναι αφιερωμένο σε έναν ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, ίσως τον πιο ιδανικό ήρωα, τον Μάρκο Μπότσαρη. Έναν άνθρωπο που αγαπούν και οι ξένοι, αλλά και οι Έλληνες. Πολύ δε περισσότερο οι Έλληνες. Να πούμε ότι φέτος έχουν περάσει και τα τιμούμε 200 χρόνια από το θάνατό του. Πρόσφατα λοιπόν κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο με τίτλο «Αναζητώντας τον Μάρκο Μπότσαρη» του εκπαιδευτικού της μέσης εκπαιδεύσεως κυρίου Μιχάλη Λεβέντη, ο οποίος έχει σπουδάσει ψυχολογία στο Παρίσι. Είναι συγγραφέας, έχει γράψει το πολύ καλό βιβλίο για τη ζωή και τη διδασκαλία του γέροντα Αμβρόσιου Λάζαρη και τον έχουμε δίπλα μας, κοντά μας, σήμερα για να μας μιλήσει για αυτό τον σουλιώτη, τον υπέροχο άνθρωπο της Ελληνικής Επανάστασης. Καλώς ήρθατε, κύριε Λεβέντη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζή, για την πρόσκληση. Όπως επίσης ευχαριστώ θερμά το Αντίφωνο και τις εκδόσεις Σταμούλη για αυτήν εδώ την παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο, περί το να πω, το αγαπώ ιδιαίτερα. Όπως και το βιβλίο για τον Άγιο Γέροντα Αμβρόσιο. Κύριε Λεβέντη, αυτό το βιβλίο είναι μια συνεργασία, όχι μόνο προσωπική σας εργασία, αλλά μια συνεργασία πολλών ανθρώπων, ανάμεσα σε άλλους, η Δήμητρα Σταύρου, η Μάρο Ιβανβουνάκη, να πούμε επίσης τον Γρηγόρη Κωσιβάκη, την Αργυρό Φανουδάκη, τον Λεωνίδα το Στούμπο και την Φωτεινή Παπαντονίου. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Καταρχήν να σας πω ότι εγώ δεν είχα στο μυαλό μου τη σκέψη να γράψω ένα βιβλίο για κάποιον ήρωα του 21. Πόσο μάλλον για τον Μάρκο Μπότσαρη, τον οποίο δεν γνώρισα, παρά εξακοής και λίγων διαβασμάτων. Κάποια στιγμή η φίλη Σταυρούλα Σταμάτη, η οποία είναι και σκηνοθέτης και συγγραφέας και έχει και άλλα καλά, μου πρότεινε να γράψω για τον Μάρκο. Ξαφνιάστηκα. Λέω, ποιος είναι ο Μάρκος Μπότσαρης που να γράψω? Ήδη η συγγραφή του βιβλίου για τον Γέροντα Αμβρόσιο με είχε τόσο συνεπάρει που σκεφτόμουν ότι ένα βιβλίο για μια πολύ μεγάλη μορφή θα μου ήταν δύσκολο να έρθει, να το γράψω και να έρθει στο φως. Οπότε μετά από αυτό το ξάφνιασμα το σκέφτηκα λιγάκι και το δέχτηκα, γιατί την αγαπάω τη Σταυρούλα, είναι φίλη μου και την εμπιστεύομαι. Οπότε άρχισα να διαβάζω για τον Μάρκο. Και τα διαβάσματα με έφεραν το ένα στο άλλο και μου έδιναν τη μία έκπληξη μετά την άλλη. Και πραγματικά δεν περίμενα ότι θα συναντήσω ένα πρόσωπο τόσο σημαντικό όσο ο Μάρκος Μπότσαρης. Και ξεκίνησα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον γνωρίζουμε τον Μάρκο Μπότσαρη. Όχι. Παρά μόνο ίσως σαν ένα όνομα από τα σχολικά μας βιβλία εκείνης της εποχής ή στις γιορτές της για την Ελληνική Επανάσταση στα σχολιά μας. Μετά από την συγγραφή αυτού του βιβλίου και με όλη την συνεργασία των φίλων αυτών, πώς ο Έλληνας αναγνώστης νομίζετε ότι θα το διαβάσει αυτό το βιβλίο? Γιατί δεν συνηθίζεται. Οι ήρωες αυτή την εποχή είναι πολύ διαφορετικοί, είναι σε άλλα επίπεδα. Ξαφνικά εσείς παρουσιάσετε έναν ήρωα από το 1821. Έχουν γραφτεί βιβλία και για τον Μάρκο και για άλλους ήρωες. Και καλώς έχουν γραφτεί και καλώς συγγράφονται. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επουδενή εκείνους, να το πω έτσι, με τη συνηθισμένη ορολογία, εκείνους οι οποίοι θυσιάστηκαν για να μπορούμε εμείς σήμερα να διαβάζουμε με την άνεσή μας, να γράφουμε, να ζούμε και να μιλάμε για αυτούς. Θα μας ενδιαφέρε πάρα πολύ να μας πείτε για την εσωτερική πορεία του Μάρκου Μπότσαρη και πώς σας ενέπνευσε να γράψετε. Ο Μάρκος, όπως σας είπα, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Καθώς διάβαζα για τη ζωή του, δεν σας κρύβω, τώρα
Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να το πω, αλλά θα το τολμήσω και δεν ξέρω πώς θα το δεχτούν οι ακροατές. Καθώς διάβαζα γι' αυτόν, άρχισα να προσεύχομαι κιόλας. Να έχω ένα είδος επικοινωνία μαζί του και κατά κάποιο τρόπο να τον νιώθω. Λέω ότι αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι μια πραγματικότητα δική μου. Δεν μπορεί να μου την πάρει κανένας, να μου την αμφισβητήσει κανένας και ας πει ό,τι θέλει. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ήμουν μαζί με τον Μάρκο και σιγά σιγά καθώς τον γνώριζα, εμβάθυνα στη ζωή του και εμβάθυνα και σε μένα τον ίδιο. Δηλαδή, οι ψυχές μας, έχω την αίσθηση ότι στα βάθη που πήγαν, μπόρεσαν κατά κάποιο τρόπο να επικοινωνήσουν. Με ή χωρίς εισαγωγικά. Η αλήθεια είναι ότι όταν γράφει κάποιος συγγραφέας, βρίσκεται σε μια άλλη διάσταση, οπότε δεν μας ξενίζει αυτό που μας λέτε. Και πράγματι βρίσκεται σε άλλη διάσταση, την οποία συνήθως δεν μπορεί να μεταφέρει στους άλλους, παρά μόνο μέσα από το έργο του. Ήταν μια σπάνια μορφή του ελληνικού αγώνα. Ποια άλλα στοιχεία, κύριε Λεβέντη, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε και να τονίσουμε από το χαρακτήρα, την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου? Λέμε ότι ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν ένας ήρωας. Θα θέλετε να πούμε πώς εγώ βλέπω την έννοια του ήρωα? Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Θεωρώ καταρχήν ότι η Ελλάδα βγάζει κυρίως αγίους, ήρωες και ποιητές. Αυτές οι τρεις κατηγορίες ανθρώπων νομίζω ότι μας χαρακτηρίζουν ως λαό. Και βέβαια στον όρο ποιητής μπορούμε να πούμε, αν θέλετε, δημιουργός. Όχι μόνο αυτός ο οποίος γράφει ποίηση αυτό καθεαυτό, αλλά μπορεί να γράφει και πεζό, μπορεί να είναι δημιουργός τέλος πάντων, καλλιτέχνης, έτσι. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ηρωισμού, νομίζω ότι ήρωας με τη συνηθισμένη ορολογία που δίνουμε, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ξεφεύγει από τα συνηθισμένα μέτρα. Εμφανίζει μία γενναιότητα η οποία φτάνει μέχρι τα όρια της αυτοθυσίας. Το έχουμε δει στην μακραίωνη ιστορία της πατρίδας μας να εμφανίζεται πολλές φορές. Έχουμε δηλαδή συχνότατα άνθρωπους οι οποίοι βγαίνουν από τον εαυτό τους, ενώ πιο πριν μπορεί να είναι συνηθισμένοι άνθρωποι όπως όλοι μας, και να δείχνουν κάτι το οποίο δεν είχαν εμφανίσει πριν. Συνήθως αυτή η γενναιότητα εμφανίζεται στην υπεράσπιση της πατρίδας. Έτσι. Λέμε ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γιώργος Καραϊσκάκης ήταν ήρωες διότι αγωνίστηκαν για την Ελλάδα, για την απελευθέρωσή της από τον ζυγό των Τούρκων. Εάν το ψάξουμε λιγάκι την έννοια του ήρωα, θα δούμε ότι δεν υπάρχει ακριβής ετυμολογία της λέξης. Ενδεχομένως να έρχεται από τη θεά ήρα, ενδεχομένως. Πάντως, στην περίοδο του Ομήρου, ήρωας λεγόταν και ένας θεός και ένας άνθρωπος από επιφανές γένος. Έτσι. Αργότερα μετά τον Όμηρο, ήρωας ονομαζόταν κάποιος που θα λέγαμε σήμερα σαν ημίθεος. Πάρα πολύ σημαντικός. Άρα, λέγοντας σήμερα ήρωας, εννοούμε τον άνθρωπο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ξεφεύγει από τα συνηθισμένα μέτρα. Όμως, είχα κουβεντιάσει με τη φίλη μου, τη Δήμητρα τη Σταύρου, την οποία θα έχουμε την τύχη να την ακούσουμε σε λίγο, ότι θα πρέπει να αναφερθεί και το ότι ήρωας δεν είναι μόνο ο Μπότσαρης, ο Ανδρούτσος, ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι. Ήρωας μπορεί να είναι και ο κάθε συνηθισμένος, καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος καταφέρνει και βγαίνει από τα συνηθισμένα όρια, πλαίσια. Κάπως έτσι ίσως ξεκίνησε και ο Μάρκος Μπότσαρης, ναι, και έγινε στη συνέχεια ήρωας. Ναι. Ξέρετε, μ' αρέσει στο βιβλίο η σκέψη της σφαίρας. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το πούμε.
Καταρχάς, πώς ήρθε αυτή η έμπνευση και τι ρόλο παίζει μέσα στο βιβλίο? Να σας πω, δυσκολεύτηκα στην αρχή να ξεκινήσω να το γράφω το βιβλίο. Διάβαζα, αλλά κρατούσα σημειώσεις, αλλά λέω τώρα πώς το γράφουμε το βιβλίο. Και μου πέρασε από το μυαλό η σκέψη, αυτό το βόλι που του ρίξε ένας εχθρός, ένας Λαντίνος Γκέκας, ένας Τουρκαλβανός του Μάρκου, στις 8 με 9 Αυγούστου του 1823. Λοιπόν, αυτό το βόλι σκέφτηκα ότι θα μπορούσε, το έκανα εικόνα, θα μπορούσε να πηγαίνει προς το μέτωπο του ήρωα και εκεί να βλέπει διάφορα, να έχει σε καθυστέρηση την πορεία του και να βλέπει διάφορα. Τον αέρα και να μυρίζει. Και, ναι. Και το κουβέντιασα με την κυρία Βίκη Φλέσσα. Ήταν τότε που ήταν να κάνουμε μια εκπομπή και της λέω να σας εμπιστευτώ κάτι. Σκέφτομαι ένα βιβλίο για τον Μάρκο Μπότσαρη. Τι γνώμη θα είχατε? Να μου πείτε γιατί δυσκολεύομαι στο ξεκίνημα. Μου λέει το υπέροχο. Γιατί να μην βλέπει ο Μάρκος τις τελευταίες εικόνες πρωτού πεθάνει, όπως λένε ότι βλέπει ο άνθρωπος λίγο πριν πεθάνει, το βόλι να τις καταγράφει. Και μπαίνοντας στο κεφάλι του μέσα, να παραμείνουν εκεί. Αυτό ήταν. Έδωσε την. Ήταν το έναυσμα. Και έγραψα μετά ότι κατέγραψε το βόλι όλες τις εμπειρίες που είχε ο Μάρκος, και αυτό είναι το πρώτο μέρος του βιβλίου, ιστορίες δηλαδή που έχει ζήσει ο Μάρκος στη ζωή του, και όταν έγινε αργότερα η ανακομιδή των Λειψάνων, υποτίθεται ότι το βόλι καθώς έπεφτε, είχε πάρει σαν φυλακτήριο μνήμης όλα εκείνα που είχε δει από τον Μάρκο, και άρχισε να τα αποκαλύπτει. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο, κύριε Λεβέντη, καλό θα ήταν να πάρουμε μια γεύση από το βιβλίο, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να διαβάζει κάποιος, και μάλιστα ο ίδιος ο συγγραφέας, από το να το παρουσιάζουμε. Ευχαρίστω. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα από τα τελευταία κείμενα που έχει καταγράψει το βόλι και αναφέρεται λίγο πριν τη μάχη στο Κεφαλόβρισο του Καρπενησίου, όπου σκοτώθηκε ο Μάρκος, καθώς προετοιμάζονται να κάνουν την επίθεση εναντίον των Τουρκαλβανών. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ αυτό το κείμενο γιατί δείχνει την αγάπη που είχε ο Μάρκος προς τους στρατιώτες του, δείχνει τη φροντίδα που είχε προς αυτούς, λειτουργούσε σαν πατέρας, και κάτι άλλο που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τον Μάρκο ήταν η φροντίδα προς αυτούς και το αίσθημα της ευθύνης απέναντί τους. Ακούστε. Είναι λίγο πριν ξεκινήσουμε για το Κεφαλόβρισο. Χθες δηλαδή. Πρώτα πλαινόμαστε στα δροσερά νερά ενός από τους παραπόταμους του Αχελώου, που αυτός είναι ήρεμος και βατός. Μετά χτενιζόμαστε και βάζουμε τα καλά μας. Απόψε γιορτάζουμε. Δεν είναι μια οποιαδήποτε μέρα, το διαισθανόμαστε. Μαζευόμαστε να φάμε, να πιούμε και να θυμηθούμε. Ποιοι πράγματι είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε. Να τους μιλήσω και να χαρούμε τη λεβεντιά μας. Όπως έκαναν οι Σπαρτιάτες με τον αγαπημένο μου Λεωνίδα, λίγο πριν από τη μάχη του στις Θερμοπύλες, σκέφτομαι. Δηλαδή, προχθές. Τι ωραίο να διαθέτεις ένα τέτοιο παρελθόν, γεμάτο ηρωισμούς, γεμάτο πολιτισμό, γεμάτο λάθη, που κόστιζαν συχνά στους ανθρώπους και παρόλα αυτά τους έσπρωχναν να μαθαίνουν, να πηγαίνουν μπροστά, να δημιουργούν. Προσέχω σιωπηλώς τους άνδρες που με συνοδεύουν σε ζωή και σε θάνατο. Τους βλέπω και χαίρομαι. Τους βλέπω και καμαρώνω. Το πρόσωπό μου πρέπει να το φανερώνει. Είναι άλλες εικόνες μου. Είμαι άλλη εικόνα τους. Κάποιους τους ξέρω από παιδιά. Τους έβλεπα άλλωστε να παίζουν τον πόλεμο όπως έπαιζα κι εγώ.
γνωρίζω τις οικογένειές τους, τις ιστορίες τους. Η ευθύνη μου για όλους τους με συντροφεύει μέρα και νύχτα. Έχω λόγο να δώσω στους γονείς που μου εμπιστεύτηκαν την τιμή και τη ζωή τους. Πού δηλαδή τις οδήγησα κάθε φορά. Πειθαρχημένοι και γυμνασμένοι, τα σώματα και τα μάτια τους βγάζουν φως. Καιρό τώρα. Ζήτησαν να ανήκουν στο στρατιωτικό σώμα μου και με ακολουθούν. Με τίμησαν με την εμπιστοσύνη και με την αγάπη τους. Με βλέπουν σαν δάσκαλο, σαν στήριγμα, σαν προστάτη, σαν οδηγό τους στην αλήθεια που μαζί ζητάμε. Ποτέ δεν τους πρόδωσα. Ποτέ δεν έκανα διακρίσεις. Ποτέ δεν έκανα άλλα από αυτά που τους μίλησα. Τους φρόντισα στις ανάγκες τους πιο πολύ από όσο φρόντιζα τις ανάγκες μου. Το λέω και πάλι. Είναι όλοι τους κομμάτια δικά μου ισότιμα και είμαστε όλοι παιδιά μιας αγέραστης μάνας. Όσοι έχουμε την τύχη και πεθάνουμε στη μάχη αύριο, γνωρίζουμε για την άλλη Ελλάδα, τη μυστική, πως όσοι προηγήθηκαν και την κατοικούν, μας περιμένουν και συνυπάρχουν. Οι ήρωες πλάι στους δειλούς. Οι άγιοι πλάι σε εκείνους που πρόδωσαν την πίστη τους. Οι απλοί πλάι στους σύνθετους. Γνωρίζουμε πως εκεί πλέον βρίσκονται όλοι όσους φιλοξένησε κατά καιρούς τούτος ο τόπος και δοκιμάστηκαν, χωρίς πια τα λάθη τους και τα πάθη τους που τους είχαν ρηγμένους κατά γης. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο απόσπασμα και χαιρόμαστε που το διαβάσατε. Και έτσι καταλάβαμε περισσότερο και αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Λεβέντη, ότι ήσασταν κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένος με τον άνθρωπο αυτόν, τον ήρωα αυτόν. Πιστεύετε τώρα, έτσι όπως τα συζητάμε, ότι αν ζούσε παραπάνω, όπως ας πούμε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αν και ο Μάρκος Μπότσαρης ζούσε παραπάνω, ίσως να υπήρχε μια άλλη τροπή στα γεγονότα, ας πούμε να μην είχαμε τον εμφύλιο που ταλαιπώρησε πολύ μετά την πατρίδα μας. Ήταν ένας άνθρωπος και ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι βγήκαν πάνω από τα όρια των συνηθισμένων, του συνηθισμένου κόσμου, των Ελλήνων δηλαδή, που υπήρχαν τότε. Και τι θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος. Εγώ αναρωτιέμαι, ειλικρινά, ότι θα μπορούσε να εμπνεύσει κόσμο όπως ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει, ναι, είναι αλήθεια. Ότι θα μπορούσε να αλλάξει κάποιους ανθρώπους στον τρόπο ζωής, ναι, είναι μια πραγματικότητα. Να αλλάξει όμως τον ρουν της ιστορίας, δεν ξέρω. Επειδή εμείς οι Έλληνες ως λαός είμαστε πολύ ιδιαίτεροι και αυτό το δείξαμε τότε με τον εμφύλιο αυτόν, αλλά και με άλλους εμφυλίους που έχουμε εμφανίσει, δεν ξέρω πόσο θα μπορούσε να επιδράσει ουσιαστικά. Ένα παράδειγμα, ήρθε ο Καποδίστριας, ένας τόσο σημαντικός άνθρωπος, δόθηκε, θυσιάστηκε και δολοφονήθηκε. Αναρωτιέμαι λοιπόν, το έχω σκεφτεί αρκετές φορές, μήπως και ο Μάρκος δεν πάθαινε κάτι αντίστοιχο αργότερα από τους υπόλοιπους. Νομίζω ότι έφυγε στην καλύτερη του ώρα. Ο Θεός να τον έχει καλά εκεί που είναι και να μας ευλογεί και να κάνει έργο από εκεί που είναι και να μας εμπνέει, λέω. Κύριε Λεβέντη, εάν ήταν εδώ μπροστά με έναν έτσι υπέροχο, μυστικό τρόπο ο Μάρκος Μπότσαρης, τι θα του λέγατε? Ασχοληθήκατε τόσο πολύ με τη ζωή του άλλωστε. Πριν από λίγα χρόνια είχα δει ένα όνειρο. Βρισκόμουν σε ένα μοναστήρι καθολικού τύπου, περίεργος, και υπήρχε ένα τόξο και βλέπω την εικόνα της Παναγίας σε ανάγλυφο. Λοιπόν, και όπως τη βλέπω μου δημιουργείται η ερώτηση μέσα μου, όχι ερώτηση, μία όθηση να της κάνω μία μόνο ερώτηση. Όποια θέλω και αυτή θα μου απαντήσει. Και εγώ τι λέτε ότι τη ρώτησα την Παναγία? Ένα πράγμα. Μου βγήκε πολύ αυθόρμητα. Μ' αγαπάς?
Και εκείνη, περιέργως, ζωντάνεψε, βγήκε από την εικόνα και μου κάνει έτσι. Με πολύ μεγάλη γλυκύτητα. Νομίζω ότι αν ήταν εδώ ο Μάρκος, θα του έλεγα κάτι αντίστοιχο. Μάρκο, μας αγαπάς τους σύγχρονους Έλληνες. Πιστεύεις ότι πολύ καλά έκανες που θυσιάστηκες. Τι νομίζεις. Αξίζουμε να είμαστε η συνέχειά σου. Τέτοια ερωτήματα θα του έθετα. Τι φοβάμαι την απάντηση. Ωστόσο, ωστόσο. πιστεύετε, κύριε Λεβέντη, ότι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να αγγίξει τους σημερινούς νέους, τους μαθητές των σχολιών μας. Αυτούς δηλαδή που στη συνέχεια θα πάρουν την κοινωνία στα χέρια τους. Θα μπορούσε να τους αγγίξει. Νομίζω πως ναι, κυρία Χατζή. Κάποια κομμάτια άνετα θα μπορούσαν να διαβάζονται, όμως, επειδή μου αρέσει μερικές φορές να λέω και τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, δεν ξέρω πόσο οι δάσκαλοι θα είχαμε τέτοιους δασκάλους που να εμπνέονται από ήρωες όπως ο Μάρκος Μποτσαρής και να έχουν τη δυνατότητα να συνεπέρνουν τους νέους και τις νέες. Δεν ξέρω πόσο η παιδεία μας σήμερα είναι σε αυτό το επίπεδο. Αναρωτιέμαι. Σε αυτό το σημείο και λίγο πριν το τέλος, θα θέλαμε να μας διαβάσετε κάτι ακόμη από το βιβλίο, κάτι που σας αρέσει επίσης. Κοιτάξτε, το ένα κομμάτι, το ένα μέρος από αυτά που εγώ έχω γράψει, είναι εκείνα που βλέπει το βόλι. Το δεύτερο μέρος έχει μία πρωτοτυπία. Αφορά τους 12 σουλιώτες, οι οποίοι φέρουν στους ώμους τους το νεκρό σώμα, το σκήνομα του Μάρκου Μπότσαρη και το πηγαίνουν από το σπίτι της αδελφής του Μάρος στην εκκλησία και μετά στο μνήμα. 12 σουλιώτες, 12 λεβέντες έχουν επιλεγεί, υποπτευόμαστε ποιοι θα είναι αυτοί και μιλούν μεταξύ τους. Βάζουν λοιπόν τα 12 αυτά παλικάρια να μιλάνε. Θα σας διαβάσω κάποια κομματάκια από εκεί. Πολύ ευχαρίστω. Ένα παλικάρι από αυτά τα 12 υποτίθεται ότι ρωτάει τον Μάρκο σε περίοδο ειρήνης τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν κατά τη γνώμη του αργότερα. Και λέει ο Μάρκος, σε περίοδο ειρήνης, κάτι σπάνιο για την Ελλάδα και για τον κόσμο μας, ή για ένα είμαι βέβαιος, πως ούτε τότε εγώ θα έχανα το χρόνο μου ματαιά. Κι ας σύχναζαν οι γύρω μου στο ψέμα, στο συμφέρον, στον εξαναγκασμό. Θα μάθαινα τη στέρεη γνώση της ζωής, αυτή που σε προστατεύει και σε κρατάει μακριά από τις δρουφίχτρες. Θα προσπαθούσα για μια πίστη δυνατή και θα έβαζα στόχους υψηλούς. Με άλλα λόγια θα ήμουν πράγματι ζωντανός. Δεν θα φανέρωνα την απογοήτευση που θα ένιωθα με το ότι λίγοι νοιάζονται για τα ουσιώδη της ζωής, τα οποία κρύβονται, και θα σεβόμουν όσους έβλεπαν τη σκλαβιά τους σαν ελευθερία. Οπωσδήποτε, και μια απάντηση στο προηγούμενο ερώτημά σας, οπωσδήποτε θα έσπρωγνα τα παιδιά μας να αποκτήσουν παιδεία σωστή. Υπάρχει πιο ευγενικό να καταπιαστείς με τη γνώση, κεφαλαίο το γάμα. Και θα τα καμάρωνα όταν τα έβλεπα να στέκονται θαραλέα μπροστά στους ισχυρούς της εποχής. Ας τους ήθελαν εκείνοι μέσα στην αυταρχικότητα, την ακαμψία και την ιδιοτέλειά τους φοβισμένους, φτωχούς και αμόρφωτους. Αφού μάλιστα θα ασχολιόμουν με τα γράμματα και την τέχνη, να προσθέσω κάτι ακόμη σε σχέση με αυτό που άκουσα τελευταία. Ένας άνθρωπος είπε μια φορά το εξής εύστοχο. Τέχνη είναι η νοσταλγία του Θεού. Εγώ θα ισχυριζόμουν στο μέλλον και κάτι άλλο που το διακηρύσω ήδη από τώρα με όλους τους τόνους.
ιδίως για όσους θέλουν να παραμένουν νέοι. Και το βλέπω επίσης σωστό. Ελευθερία είναι η νοσταλγία του Θεού. Ένα παλικάρι του έκανε διάφορες ερωτήσεις του Μάρκου και εκείνος απαντούσε. Και τελειώνει. Το άλλο πρωί, αφού είχες απαντήσει χωρίς δισταγμό το προηγούμενο βράδυ στις απορίες και τις αγωνίες μου, διάβασα δυνατά τις λέξεις στο μπαϊράκι των Μποτσαραίων. Όπως αυτό ανέμιζε απαλά στο πλάι μας, σαν μεγάλο χαμόγελο. Και ρώτησα για τελευταία φορά. Πατρίς, ελευθερία, θρησκεία. Γιατί αυτές οι τρεις λέξεις στο μπαϊράκι σου? Είναι εντολές? Είναι προνόμια? Είναι μηνύματα? Πού μπορούν να μας πάνε αν τις στηρίσουμε και από τι μας προφυλάσσουν? Έμενες για δευτερόλεπτα σκεπτικός. Έστειλες το βλέμμα σου μακριά, σαν να γνάντευες τα απόκρημνα βράχια του τόπου μας, του Σουλίου δηλαδή, έπειτα στράφηκες και με κοίταξες με τρυφερότητα. Είναι αξίες, αδελφέ. Να μην τις προσπερνάς, αλλά να μένεις και να στοχάζεσαι στην επικράτειά τους. Να ξέρεις πως θα φωτίζουν τους δρόμους σου, ιδίως όταν θα είσαι σε σκοτάδι. Είπες ήρεμα και σοβαρά τα τελευταία σου λόγια. Συγκινηθήκαμε και εδώ, σε αυτό το τραπέζι, αλλά και πίσω από τις κάμερες, με την ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Κύριε Λεβέντη, να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας που ήσασταν κοντά μας σήμερα και μας μεταφέρατε όλο αυτό. Μας το μεταφέρατε μέσα βαθιά στην καρδιά μας. Δεν ήταν απλή γνώση. Είναι αξίες, έχει αρετές, έχει τόλμη, έχει ελευθερία και έχει πάρα πολλά ακόμα να διαβάσει ο αναγνώστης. Παίρνοντας το βιβλίο, αναζητώντας τον Μάρκο Μπότσαρη, μικρή και μεγάλη, δεν απευθύνεται σε νέους μόνο. Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Σε όλους τους Έλληνες, αλλά και στους ξένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χατζή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, φίλοι μας, το αφιέρωμα στο Μάρκο Μπότσαρη και έχουμε κοντά μας τη Δήμητρα της Σταύρου, η οποία είναι επιμελήτρια του βιβλίου «Αναζητώντας τον Μάρκο Μπότσαρη». Έγραψε το χρονολόγιο μέσα στο βιβλίο, αλλά συμμετέχει ακόμη και με ένα δικό της κείμενο, όπου σε πρώτο πρόσωπο γράφει η γυναίκα του Μάρκου Μπότσαρη. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρίσκουμε εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με αυτή την όμορφη ευκαιρία, πραγματικά, να μιλήσουμε για τον Μάρκο Μπότσαρη. Με μια όμορφη ευκαιρία που βασίζεται σε ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, καλογραμμένο και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που κομίζει στη συγγραφή ιστορικών εντός εισαγωγικών βιβλίων. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που κομίζει και αυτό είναι ότι είναι με την πρωτοβουλία και την γραφή του κυρίου Λεβέντη, που ως Λεβέντης, πολύ Λεβέντικα, έγραψε για τον Μάρκο Μπότσαρη, σε ένα σύνολο μονολόγων. Το βιβλίο αυτό δεν είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα από τα συνηθισμένα, είναι ένα σύνολο μονολόγων της σημαίας, του βολιού, των 12 παλικαριών, ένα προς ένα. Αυτό το χαρακτηριστικό το θεωρώ μια εξαιρετική πρωτοτυπία που συνεπέρνει και προκαλεί στον αναγνώστη μια εγρήγορση στο να παρακολουθήσει, στο να αναγνωρίσει ποιος μιλάει κάθε φορά και ποια είναι η θέση του για να δει τον Μάρκο Μπότσαρη ως ήρωα. Να δούμε τώρα πώς προσεγγίσατε εσείς την γυναίκα του Μάρκου Μπότσαρη. Ήταν μια πρόταση του κυρίου Λεβέντη να γράψουν τρεις γυναίκες για τις τρεις γυναίκες που περιέβαλαν τον Μάρκο Μπότσαρη. Η πρόταση του κυρίου Λεβέντη ήταν εγώ να αναλάβω την γυναίκα του Μάρκου Μπότσαρη, τη Χρυσούλα Καλογύρου, αυτό ήταν το πατρικό της, την Μάρκενα, τη λεγόμενη εκείνη την εποχή, αυτός ήταν ο προσδιορισμός.
Και έτσι ανέλαβα να ψάξω λίγο για αυτήν και τη ζωή της. Είναι ένα πρόσωπο σιωπηλό στις ιστορικές πηγές. Ξέρουμε ελάχιστα πράγματα για αυτήν, γιατί δεν υπήρχε λόγος να καταγραφούν. Γιατί ενώ ξέρουμε, ας πούμε, πολλές λεπτομέρειες και για τον Μπότσαρη και για τα παιδιά της, γιατί είχαν εμπλακεί μετά με το νέο ελληνικό κράτος, με τον Όθωνα, με τις κυβερνήσεις μετά, η Χρυσούλα φαίνεται να περνάει στην ιστορία σιωπηλά. Αλλά επειδή σιωπηλά υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλά πρόσωπα που περνάνε από τα κείμενά μας, όπως για παράδειγμα η Παναγία. Η Παναγία μας περνάει πολύ σιωπηλά από την Καινή Διαθήκη, παρόλα αυτά έχει μία δύναμη, έχει μία παρουσία πολύ δυνατή. Με παρόμοιο τρόπο, λοιπόν, θέλησα να δώσω στην Μάρκενα φωνή. Και θέλησα να της δώσω μία φωνή γυναικεία ανάμεσα σε τόσους άντρες, ανάμεσα στον ήρωα άντρα της, στον στρατηγό πατέρα της, στα 12 παλικάρια που μιλάνε, που κουβαλούσαν το σκήνομα του Μάρκου Μπότσαρη και μονολογούν ο καθένας με τον τρόπο του. Έπρεπε λοιπόν να μιλήσει μία γυναίκα και έπρεπε να μιλήσει με έναν τρόπο γυναικείο και έπρεπε να δει τι προσλαμβάνει από το γύρο της κόσμου, τον δύσκολο γύρο της κόσμου, προσωπικά, ως γυναίκα. Θέλησα λοιπόν να βοηθήσω τον αναγνώστη και την Μάρκενα να μοιραστούν μία κουβέντα που έχει πολλές κοινές εμπειρίες. Η Μάρκενα, σαν γυναίκα, μίλησε ως σύζυγος στο κείμενό της, μίλησε ως μητέρα, μίλησε για μια ορφάνια, μίλησε για ένα πένθος, για μια απώλεια του τόπου, για μια απώλεια των παιδιών της, για την απώλεια του συζύγου της, τη χειρία της. Αυτά είναι μικρά-μικρά χαρακτηριστικά, μικρά-μικρά σταυρουδάκια που κουβαλάει κάθε γυναίκα ή σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο δηλαδή το 1821, ούτε το 2023, αλλά είναι κάποιες πτυχές της γυναικείας φύσης που με την ευκαιρία της Χρυσούλας Μάρκενας Μπότσαρη έπρεπε να ακουστούν. Έπρεπε να ακουστούν έστω και σιγανά, έστω και σαν θρόισμα των φύλων ενός δέντρου, αλλά έπρεπε να ακουστούν. Τώρα μας βάζατε σε αγωνία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα λόγια της Μάρκενας. Ευχαρίστως. «Παραμονές της Παναγίας ήτανε», λέει, 8 ξημερώματα 9 Αυγούστου του 1823. Είπε, «Αδέλφια, με βάρεσαν», και έπεσε, καθώς στο σκοτάδι της νύχτας κάνανε επίθεση στις σκηνές του τουρκικού φουσάτου. Το κεφαλόβρισο και η κάπα που τον ετύλιξαν. Η Προυσιώτισσα και ο Καραϊσκάκης που τον ενεκροφίλησε. Το Μεσολόγγι και τα σοκάκια του που βοούσανε πως ο Μάρκος σκοτώθηκε. Κι ήταν εκεί, μονάχος ίσκιος, η αδελφή του, για να τον υποδεχτεί. Την άλλη μέρα έγινε η κηδεία του. Οι Έλληνες απ' άκρη σ' άκρη ακούγανε για το χαμό του και μυριολογούσανε. Πενθούσανε σύσσωμοι. Κι εγώ όλα τα έμαθα. Όλα μου τα είπανε. Κι άκουγα και σώπαινα και πενθούσα. Σύσσωμοι. Ο φθινόπωρος με βρήκε στην Ανκώνα με τη θιά Μάρο και με τα παιδιά. Μια σκιά χωρίς το χρυσαετό της. Πώς να χαμογελάσω, πώς να κοιτάξω με μάτια που να μην είναι ολόμαυρα και σκοτεινά. Η μαύρη ομπόλια έσφιγγε τα μαλλιά μου, το κεφάλι μου, έναν, δύο, τρεις γύρους, γερά, για να μην σπάσει. Είχα φορτωθεί τις φωνές όλων των άλλων γυναικών, από την Πρέβεζα, από το Σούλι, από τον Αχελώο, από το Ζάλογο, μαζί με το δικό μου το σταυρό. Στα σφιχτοδεμένα χέρια μου διάβαζες το πένθος όλων των θηλυκών μαζί με το δικό μου. Απαράμιλη η αφήγησή σας, κυρία Σταύρου. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Και σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να μας πείτε ποιες ακόμη οι γυναίκες αναφέρονται. Υπάρχει η κόρη του Μάρκου Μπότσαρη, η Ρόζα, η οποία μπήκε και στην αυλή του Όθωνα ως συνοδός της Βασίλισσας Αμαλίας. Ένα κείμενο το οποίο το έχει γράψει η εξαιρετική γραφίδα της Μάρους Βαμβουνάκη.
πώς θα μπορούσε να είναι κάτι έτσι, λιγότερο. Έτσι. Υπάρχει επίσης μία σύγχρονη γιαγιά με την εγγονή της που αφηγούνται την ιστορία του Μάρκου Μπότσαρη και της εποχής του και το έχει γράψει η κυρία Αργυρό Ορφανουδάκη, ένας ακόμα λεπτός άνθρωπος με ευαίσθητες κεραίες που της αποδίδει στο χαρτί. Εκτός από αυτές τις δύο κυρίες που γράψανε, υπάρχει η κυρία Φωτεινή Παπαντονίου που έκανε το εξαιρετικό εξώφυλλο, το εμπνευσμένο εξώφυλλο. Θα τολμούσα να πω δίκην αγιογραφίας, χωρίς φωτοστέφανο. Αλλά είναι πραγματικά τόσο λεπτό και τόσο προσεγμένο και τόσο με νοήματα πίσω από τις γραμμές και τα χρώματα. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να το διακρίνει ο καθένας. Έχετε δίκιο. Και υπάρχουν και δύο ακόμα συντελεστές στο βιβλίο, δύο άντρες, ο κύριος Κωσιβάκης που έχει γράψει έναν πρόλογο που μοιράζεται εκ των προτέρων μια χαρά για την προσέγγιση αυτού του ιστορικού προσώπου και ο κύριος Λεωνίδας Τούμπος που επίσης βοήθησε με τον φωτογραφικό του φακό αυτό το βιβλίο με μια εξαιρετικά λεπτή ματιά να αποδώσει τοπία και χρώματα και τον τάφο στο Μεσολόγγι του Μάρκου Μπότσαρη. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο με όλη μας την καρδιά την κυρία Δημητρά Σταύρου για τη συμμετοχή της καταρχάς στο βιβλίο αυτό, γιατί έχει ιδιαίτερη γραφίδα και το απολαύσαμε, το καταλάβαμε, έδωσε πνοή, έδωσε ψυχή, αίμα σε αυτή την γυναίκα που ήταν σιωπηλή. Και όσο και αν λέμε ότι η σιωπή έχει δύναμη, χρειάζεται να γράφονται. Καμιά φορά έτσι, να ακουστεί. Και έτσι γράφονται τα καλά βιβλία. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας, από καρδιάς. Να ευχαριστήσουμε το Αντίφωνο, αλλά και τις εκδόσεις Σταμούλη, για αυτή την όμορφη συνεργασία. Φίλοι μας, γεια σας.